Καλημέρα σας, κύριε Λύτρα. Καλημέρα, καλημέρα. Παρακολουθήσαμε όλες τις αναρτήσεις της Ιωάννας και την αγανάκτησή της απέναντι στον τρόπο που η πολιτεία τελικά αντιμετωπίζει αυτό το φαινόμενο και το γεγονός ότι δεν γίνεται κάτι πράξη απέναντι σε αυτό. Πριν αυτό αρχίσει να γιγαντώνεται, όπως είπε και η Άρια πριν, να γίνει ένα καινούριο σύστημα επίθεσης, ναι, το οποίο δεν είναι και εύκολα ανιχνεύσιμο. Λοιπόν, καταρχάς, η πληροφορία που έχω είναι ότι ο ιερέας δεν χρησιμοποίησε βιτριόλι, αλλά κάποιο καυστικό υγρό. Εάν είχε χρησιμοποιήσει βιτριόλι, θεωρώ ότι θα είχαμε και νεκρούς από αυτή την επίθεση. Τώρα, όσον αφορά την πρόσβαση που έχει οποιοδήποτε στο να προμηθευτεί αυτό το καυστικό υγρό, το βιτριόλι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, από τη μία, ένα μαχαίρι με μικρή λάμα θεωρείται όπλο, σύμφωνα με τον νόμο, ενώ αντιθέτως το καυστικό υγρό δεν θεωρείται όπλο. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πρόβλημα μετά και το μιμητισμό που είχαμε από τον ιερέα. Στα χέρια κάποιου το συγκεκριμένο καυστικό υγρό λειτουργεί ως όπλο. Φυσικά. Με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ εύκολη η αγορά, διότι δεν σου ζητάνε κανένα στοιχείο αν το χρειάζεται για την εργασία σου, να δείχνεις κάποια στοιχεία. Δηλαδή αυτός που το προμηθεύει να ξέρει για τι θέλεις να το χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει δηλαδή επίσημα, μπορεί να αγοραστεί επίσημα σαν υλικό ή γίνεται αντίστοιχα κάποια αγορά παράνομη, δηλαδή μπορεί κάποιος να αγοράσει έτσι απλά? Θα σας πω, υπάρχουν πάρα πολλά καυστικά υγρά τα οποία αποπολούνται ευρέως σε διάφορα καταστήματα, τα οποία μπορείς να τα προμηθευτείς χωρίς να δώσεις κανένα στοιχείο. Τώρα, αν μιλάμε συγκεκριμένα για το βιτριόλι, ενδεχομένως να χρειάζεται να δώσεις κάποια στοιχεία. Αλλά, επαναλαμβάνω, το καυστικό υγρό στα χέρια κάποιου λειτουργεί σαν όπλο, επαναλαμβάνω. Να ρωτήσω κάτι. Ποινικά, κάποιος που χρησιμοποιεί ένα καυστικό υγρό με κάποιον που χρησιμοποιεί ένα άλλο όπλο, ένα μαχαίρι και δημιουργεί βλάβες σε κάποιον άλλο, σωματικές. Οι ποινές... Είναι θάνατο. Μπορεί να προηγηθεί. Οι ποινές είναι οι ίδιες. Οι ποινές είναι οι ίδιες. Δηλαδή, εάν μιλάμε για βαριά σκοπούμενη βλάβη, δηλαδή αν ο δράστης ήθελε απλά να σε βλάψει σοβαρά, έχει άλλη ποινή, είναι μέχρι 10 χρόνια κάτριξη. Διαφορετικά από στην περίπτωση της Ιωάννας, υπάρχει απόπειρα τροποκτονίας. Μάλιστα. Εκ του αποτελέσματος δηλαδή δικάζεις όχι... Ακριβώς. Ναι, απλά... Ακριβώς. Άρα στην περίπτωση της Ιωάννας τώρα πού έχουμε μείνει? Στην περίπτωση της Ιωάννας και ο εισαγγελέας που άσκησε τη δίωξη, αλλά και το Συμβούλιο Πλημελιωδικών με το βούλευμά του, αναφέρουν ότι πρόκειται περί απόπειρας ανθρωποκτονίας. Είναι διαφορετική δηλαδή ότι πρόθεση... δίωξη. Ότι η πρόθεση της δράστητος ήταν να αφαιρέσει τη ζωή της Ιωάννας. Μάλιστα. Έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση? Όχι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Περιμένουμε να προσδιοριστεί το δικαστήριο. Είναι προφυλακιστέα δηλαδή ακόμα? Ναι. Παραμένει στη φυλακή και λογικά θεωρώ Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα πρέπει να γίνει το δικαστήριο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λύτρα. Πάντως, να πούμε σε αυτό το σημείο, Σύση, ότι δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ό,τι έχει να κάνει με τις αγορές του διαδικτύου. Ναι. Γιατί? Και δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζεται και με την προμήθεια και των υλών όπου χρησιμοποιούνται για την κατασκευή βομβών. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με τα όπλα. Οπότε δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα. Ξεκάθαρα αυτό, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο σαφέστατα προκαλεί προβληματισμό. Απλά σκέφτομαι, ας πούμε, στην Ευελπίδων. Υποτίθεται ότι όταν μπαίνεις στην Ευελπίδων, περνάς από ένα πιχάνημα τις τσάντες, τα πράγματα. Αυτό που λέτε είναι το πιο σοβαρό. Το όπλο το βλέπουμε. Γιατί... Το μπουκάλι ακούστε, αυτό, ποιος θέλει μπαίνει με μπουκάλια? Είπατε τώρα, κατά τη γνώμη μου, το πιο σοβαρό απ' όλα, ότι στο σημείο που έγινε θα έπρεπε να γίνονται ελέγχοι. Δεν γίνεται τώρα να μπαίνει σε αίθουσες που γίνονται δικαστήρια οποιοδήποτε εν έτη 2021 με καυστικό υγρό, δηλαδή για όνομα του Θεού. Αυτό είναι τριτοκοσμικό.
Ναι, υποτίθεται ότι το μηχάνημα ελέγχει για όπλα, για μαχαίρια, όλα αυτά, ναι, που βέβαια, βλέπει ένα μηχάνημα ανίχνευσης. Ναι, αλλά το συγκεκριμένη αίθουσα, στη συγκεκριμένη αίθουσα δεν ξέρουμε αν... αν υπήρχε αυτός ο έλεγχος. Υπήρχε ένας αστυνομικός, οπότε είναι λογικό να μην υπήρχε και... Ήταν να ήταν πλημελής ο έλεγχος με έναν αστυνομικό. Σας λέω, αν ήταν με πυκνότητα το συγκεκριμένο καυστικό υγρό βιτριόλι, εγώ θεωρώ ότι θα υπήρχαν και θύματα από αυτό. Έτσι όπως είδα κάποιες φωτογραφίες. Μάλιστα. Βέβαια, κύριε Λίτρα, εμείς λέμε τώρα βιτριόλι για να καταλάβει και ο κόσμος, για να μην μπλέξουμε τώρα με τις χημικές ονομασίες, γιατί δεν έχει και νόημα. Είναι σαν να μιλάμε με ιατρικούς όρους. Ναι, δεν είμαστε χημικοί, για να το αντιλαμβάνεται ο κόσμος πώς. Απλά και από τα αποτελέσματα στα έδρανα που βλέπουμε, που έχει καεί το ξύλο, που έχει το δέρμα, βλέπουμε εκεί τα δερμάτινα, τα μπλο που έχουν φουσκώσει, καταλαβαίνουμε την δύναμη του καυστικού υγρού. Να σας θυμίσω ότι στην περίπτωση της Ιωάννας έλειωσαν οι τείχοι εκεί που πετάχτηκε το υγρό. Μα και ένας από τα θύματα είχε θέματα σοβαρά στο δέρμα, έτσι κι αλλιώς. Και προστατεύτηκε κυρίως έτσι από τις μάσκες και όλα αυτά που φορούσαν, επειδή δεν ήταν πάντως όλοι μαζί κοντά. Είμαι πεπισμένος ότι είναι πράξη μιμητισμού. Γνώριζε την υπόθεση και από αυτή την υπόθεση προμηθεύτηκε το συγκεκριμένο υγρό και πήγε να κάνει τη συγκεκριμένη ζημιά. Και αυτή είναι και η ανησυχία της αστυνομίας. Σας ελπίσουμε ότι θα προνοήσουν για όλο αυτό και θα σταματήσει με κάποιο τρόπο. Φυσικά, Σύση, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για μια κατάσταση που έχει να κάνει με την ψυχική διέγερση της στιγμής. Μιλάμε για κάτι προσχεδιασμένο, μιλάμε για κάτι προμελετημένο. Βέβαια. Αγόρασε το υγρό και πήγε αρματωμένος για να τιμωρήσει. Φυσικά. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λίτρα. Άρια, σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλημέρα και στους δύο.